Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Για ακόμα μια Παρασκευή βράδυ είμαστε εδώ στη Ροδόπη Τηλεόραση, την εκπομπή «Κοίτα τι λέει ο άνθρωπος». Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια καινοτομία. Θα πάμε λοιπόν στο παζάρι και θα ρωτήσουμε ανθρώπους για τις τιμές και τις διάφορες άλλες ερωτήσεις που κάνουμε. Και φυσικά όλα αυτά με πολύ πλάκα, χιούμορ και διάθεση για ευχάριστα πράγματα. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα, ο άλλος. Ναι, πάμε το Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος? Ο Πέτρος είναι. Ο Πέτρος, ναι. Πάμε εκεί. Πρόεδρε, θα πούμε καλά. Ναι. Δεν είναι να συμπάμε στον πρόεδρο. Σε ποιο πρόεδρο? Στο πρόεδρο του σωματείου, γιατί έχουμε παράπονο με τις λαϊκές. Έχετε παράπονα? Πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα νομό. Μόλις πάμε στον άλλο νομό, μας λένε από πού είσαι. Πείτε τα εδώ στην εκπομπή. Τα λέμε καθαρά, από πού είμαι. Όταν πάω για φαντάρο, δεν με ρωτάει κανένας από πού είμαι. Όταν πάω για δουλειά, να προωθήσω το εμπόριο μου, με ρωτάει από πού είμαι. Γιατί, τι ερώτηση είναι αυτή? Αυτό φυσικά δεν είναι δίκιο. Όχι, για να πάω σε ένα δίποτε νομό, δίπλα στη Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, με ρωτάει ο κάθε δήμαρχος από πού είμαι, γιατί. Γιατί θέλω να πάω να δουλέψω. Βγάζω το εμπόριο μου, πού να το πάω. Έχετε δίκιο κι εσείς, φυσικά, ναι. Πρέπει καμά να το προωθήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι ένα παράπονο, αυτό πρέπει να υποθεί. Ναι, ήρθαν οι ξένοι, τους δίνουν 5-6 μέτρα το καθέναν. Εμείς που είμαστε ντόπιοι εδώ πέρα, Έλληνες, αναντάν που παντάν, 3 μέτρα να πάμε στη λαϊκή να πουλήσουμε το εμπόριο μας, δεν μπορούμε. Αυτό είναι το παράπονο μας. Να έρθουν οι Ξανθιώτες να πάνε κομμωτινέοι. Ανταλλαγή δηλαδή. Ανταλλαγή να γίνει. Να μην κοπιέται αλλαγή. Δεν φτάνει μία λαϊκή. Μία λαϊκή δεν φτάνει, να το ξέρετε. Γιατί μπαίνουμε μέσα με μία λαϊκή. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Έξοδα πολλά. Εφορίες, δαπάνες, κυκλοφορίες, ασφάλειες. Για το μέρος 200 χιλιάρικα δεν φτάνουν. Να γίνει ανταλλαγή. Και με την Αλεξανδρούπολη και με την Ξάνθη. Πόσα βγάζετε εσείς περίπου την Τρίτη που έχουμε παζάρι? Τα παζάρια σπάσανε πολύ, δεν ήταν παλιά. Δίνουμε πολλά, οι δαπάνες είναι πολλές. Είναι πιο πολύ κόσμο δηλαδή. Είχαμε πολύ, στο άλλο το παζάρι δουλεύαμε αλλιώς. Εδώ πιο λίγο. Πιο λίγο εδώ. Πόσα περίπου βγάζετε την ημέρα? Δεν παίζει ρόλο στο καιρό. Έχουμε τον καιρό είναι. Έχουμε τον καιρό. Αν έχει καλό καιρό βγαίνει ο κόσμος στη λαϊκή. Αν δεν έχει είναι λίγο μακριά, δεν ανεβαίνει. Μάλιστα. Άλλο παράπονο είναι αυτό, να γίνει η ανταλλαγή. Είναι καλό πράγμα. Θα ζήσουν και οι μεν και οι δεν κάπως διαφορετικά. Δεν φτάνει μία αλλαγή. Με τίποτε. Και το εμπόρευμα που έρχεται εδώ να γίνει τη διακίνηση εμπορευμάτων, να βλέπω ο κόσμος στη μέση. Αν να μην μόνοι μας εμάς, θα κάνω ό,τι θέλουν οι κομμωτινοί. Ή ο Ξανθιώτης θα κάνει ό,τι θέλει στη μέση. Ενώ αν γίνει ανταλλαγή. Είναι ένα σωματείο και υπάρχουν ενιαίες τιμές δηλαδή. Να μπορούμε να πάμε και να έρθουμε. Και να παίζει ο κόσμος να βλέπει διακινήσεις εμπορευμάτων, τιμές. Αν είναι διαφορετικά. Αυτό είναι το παράπονο. Ωραία, ακουστήκατε λοιπόν. Να πάμε και να έρθουνε. Τίποτα άλλο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μας βλέπετε στην τηλεόραση? Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ Θεσσαλονίκη. Ναι, είμαστε εδώ γιατί είναι ο γιος μας φοιτητής και... Και εγώ φοιτητής είμαι. Ναι. Από Θεσσαλονίκη είμαι εδώ φοιτητής. Ωραία. Σε ποια σχολή? Είμαι ελληνική φιλολογία. Και εγώ εκεί είμαι. Ελληνικό. Πέρασε μετά από κατατακτήριες. Είναι στο πρώτο έτος δηλαδή? Όχι, στο τρίτο, τέταρτο εξάμεινο περνάνε. Στο δεύτερο έτος δηλαδή. Ναι. Τι κάνετε, πώς βλέπετε εσείς εδώ τις τιμές στο παζάρι? Είναι πάρα πολύ φτηνότερο από όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μας έλεγε εδώ ο κύριος προηγουμένως ότι πρέπει να γίνει... Και τιμές πολύ πάρα πολύ φτηνές. Εν συγκρίση με εμάς. Μας έλεγε εδώ ο κύριος ότι πρέπει να γίνει ένα νέο σωματείο για να υπάρχουν τιμές ίδιες στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Εγώ έμεινα έτσι, είναι και είναι και πάρα πολύ. Καλές οι τιμές. Και ωραία, μεγάλη αγορά. Υπάρχει δηλαδή φτήνια. Είναι σε αγωμάτι 30-40% φτηνότητα. Μου καλεί έτσι την εντύπωση ότι τις ακρίβειες και πώς θα ψωνίσω. Για την αγορά σας ακόμα την άλλη, χθες τα μήλα εκεί είχαν 350, εδώ έχουν 250. Είναι μεγάλη διαφορά. Θέλω να μου πείτε εσείς τώρα. Όχι, γι' αυτό να γίνει το που σας είπα προηγουμένως, η ανταλλαγή. Να έρθουν οι ξένοι να πάνε να βλέπω ο κόσμος στις τιμές, διακίνηση εμπορευμάτων. Να έρθουν οι Ξανθιώτες, να πάνε Κομωτινέκη, να έρθουν οι Αλεξανδροπολίτες. 100 χιλιόμετρα ακτίνα να δουλεύουμε. Να δουλεύουμε. Οι Ξανθιώτες να γίνουν φτηνά. Όχι, μόνο και οι υπόλοιποι άλλοι. Αυτά. Εγώ είμαι στο πρώτο. Ας το πρώτο. Να ζήσεις και να πάτε καλά παιδιά. Θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πείτε το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο θα θέλετε να είστε πάλι νέα. Για να κάνω πολλά πράγματα που δεν μπορείτε. Που δεν τα κάνετε μέχρι τώρα. Ναι. Αυτό που είναι πολύ καλό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Τι κάνετε, την τηλεόραση μας? Καλημέρα. Βλέπω, κοιτάτε, τα πήρατε όλα? Όχι. Ξεχάσατε κάτι? Ακόμα παίρνουμε. Συνεχίζουμε. Τις τιμές πώς τις βλέπετε εδώ στο παζάρι?
Πολύ φθηνά. Συνέσχεσες. Πάρα πολύ φθηνά. Δεν μου λέτε. Άμεσα σε έβαζε ο δάσκαλος στο σχολείο μια έκθεση. Να γράψετε τι θα γίνει όταν μεγαλώσω. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα γράφατε. Έμπορος. Δεν ξέρετε. Έμπορος. Έμπορος. Έμπορος δηλαδή εδώ στη Λαϊκή με φρούτα και αυτά. Όχι, όχι. Γενικό εμπόριο. Γενικό εμπόριο. Εσείς. Μαζί είμαστε, σύζυγος. Μαζί και εσείς. Με το σύζυγο έμπορος. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Η κάμερα σας παίρνει ακριβώς. Τι κάνετε. Μια χαρά εσύ. Στυροδόπη είμαστε. Στυροδόπη. Ναι. Να είστε καλά. Πώς βλέπετε τις τιμές στο παζάρι. Καλά. Τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια. Καλά είναι. Αναλόγως. Όχι, όχι. Καλά είναι. Καλά είναι. Πολύ καλά. Καλημέρα. Δεν θέλετε. Τι πειράζει. Καλημέρα σας. Τώρα είμαστε. Μάλιστα. Τι κάνετε εδώ. Καλά. Βλέπω πουλάτε μαρμελάδες από όλα. Δεν πουλάμε μαρμελάδες, αγνό φυσικό μέλι πουλάμε. Α, το μέλι είναι. Μέλι το τοπικό μέλι της Ροδόπης είναι. Ναι. Ναι, μέλι Ροδόπης είναι το καλύτερο μέλι που έχουμε. Τι θα συστήνατε σε κάποιον που δεν τρώει μέχρι σήμερα μέλι. Τι, να τρώει μέλι. Κάνει καλό πιστεύετε. Βεβαίως, κάνει καλό στα πάντα. Κάτι άλλο. Το καλύτερο φάρμακο είναι το μέλι, να ξέρετε. Αν σας δίνανε 1 δισεκατομμύριο και σας έλεγαν όμως ότι σε 48 ώρες πρέπει να πεθάνετε, όχι. Τι θα κάνατε. Δίνω άλλα 10 εκατομμύρια. 10, είσαι. Όχι, 10 χρόνια να είμαι πιο νέος. Όχι, λεφτά δεν θέλω. Πιο νέος δηλαδή. Βεβαίως. Ουδαιότερος λόγος για να είσαι ήταν πιο νέος, ποιος θα ήταν. Ποιος. Ουδαιότερος λόγος για να γίνεται ξανά νέος. Νέος είναι νέος, τελείωσε. Να μπορέσω να δουλέψω, να εργαστώ. Τα λεφτά είναι, για μένα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το πάνω τα λεφτά. Όχι. Τα μισώ τα λεφτά και τα μοιράζω εδώ εκεί. Περνάμε καλά δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι τίποτα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Το γιος που τον φωνάζουν όλοι, ποιος είναι. Ποιος είναι. Εσείς. Πώς πάμε εδώ. Καλά πάμε, σαν τον Γκάουρα. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ναι. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Έτσι πάει. Τι να κάνω. Οι τιμές είναι ακριβές. Όχι, οι τιμές ήδη φράγκα δεν υπάρχουν. Που δεν δύο, δεν λέω βγήκα στο πορτοκάλια Κρήτης 200 μόνο. Ναι, 200, αλλά δεν είναι συσκευασία, είναι σε κλούβα γι' αυτό. Δεν κάνουν συσκευασίες. Α, γι' αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν βγαίνει πέρα. Αν σας βάζανε έκθεση στο σχολείο, με θέμα τι θα γίνεται όταν μεγαλώσετε. Το πρώτο πράγμα που θα γράφετε ποιο θα ήταν. Με θέμα τι θα γίνεται όταν θα μεγαλώσει. Ακριβώς. Να μην δουλεύω καθόλου. Και δουλεύετε. Δεν δουλεύει κανένας. Όλοι τρώνε. Όλοι τρώνε από τα έτοιμα δηλαδή. Όχι από τα έτοιμα. Δεν έχετε και άδικο γι' αυτό. Κατάλαβες. Καλά θα κάνω. Άμα πας στην πλατεία όλοι, το ποδάρι αν πας, άλλο και καφέ. Μόνο μεγάλη δουλεύω. Πολύ καλά κάνετε. Ναι, σε αυτό θα σπουδάζα. Αρκετεμπέλαρος. Το πιστόλι και στις τράπεζες. Κάναμε και μια σχολή να πηγαίναμε όλες. Αυτό είναι, ειδικά από τη σχολή. Πιστολιάροδες όλοι. Μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, καλό κουράγιο. Άντε να πάω στο καλό. Καλημέρα. Καλά είστε, από την τηλεόραση είμαστε, μας βλέπετε. Καλύτερο εδώ, Κομωτινής. Κομωτινή, ναι, Στυροδόπη. Τι κάνετε εδώ, εσείς βλέπω εμπορεύεστε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα αυγά. Σκόρδα, πατάτες. Οι τιμές πώς πάει, αγοράζει ο κόσμος. Αγοράζει, λέει, μόνο να αγοράζει. Καλές και το πράγμα καλό. Δεν έχει φοβηθεί ο κόσμος, ούτε από τη φτώχεια, ας πούμε, υπάρχει κάποια πτώση στις σκήνες. Υπέρ τέτοια έχουνε, αγαθά καλά. Αν σας βάζανε, αν σας βάζανε να κρίνετε σαν διαγωνισμό ομορφιάς τις κοπέλες που συμμετέχουνε, με ποια βασικά κριτήρια για εσάς θα τις κρίνατε. Θα βγάζετε τη μίσελα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μετράει για εσάς. Τι υγεία. Ποιο. Υγεία. Βέβαια. Η ομορφιά δεν μετράει καθόλου. Η ομορφιά στους νέους, εμείς πάει. Το φάγαμε το ψωμάκι μας. Εσείς δηλαδή άμα είσαι στα νέα τι θα κάνατε. Πρώτο πράγμα που θα κάνατε. Άμα θα έκαμε να πάει και θα να είμαι όμορφη. Ωραία. Σ' όλα εντάξει, φτάνει, δεν θέλω. Και τώρα δεν έχετε, δεν είστε πάρα πολύ μεγάλοι ακόμα, εντάξει. Τι το λέτε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
βρίσκεται που σας έδειχνουν οι αρρώστες? Όχι. Όχι. Πάει η δουλειά σήμερα εδώ. Σήμερα δεν έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Αγοράζει ο κόσμος από αυτά? Όχι. Από αυτές τις μάσκες που έχετε εδώ πέρα, ποια νομίζετε ταιριάζει σε μένα? Ναι. Όλα. Όλα. Καλύτερη για να γελάσει ο κόσμος να τη φορέσουμε? Ναι, βέβαια. Ναι. Ποια είναι? Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ποια θέλετε να φορέσω για εσάς? Φυσικά είναι. Για μια να δεν ξέρω. Ποια θέλετε να φορέσω για εσάς να βγούμε έτσι μια φωτογραφία εκεί μαζί? Από την κάμερα. Ευχαριστώ. Για μια να αυτό. Αυτό. Τι? Να έρθω από εκεί. Πάμε από εδώ. Κυρία, λοιπόν, να φορέσω εγώ. Και εγώ μόνο να το φορέσω και εγώ. Θέλετε κι εσείς? Ναι. Και εγώ. Έχουμε λοιπόν, τι έχουμε, ένα ζωρό. Ναι. Και εγώ τι είμαι, δεν ξέρετε τι είναι αυτό? Ναι, δεν ξέρετε. Πειρατής είναι, κάτι τέτοιο είναι. Γιώργο, ξέρεις εσύ? Να το φοράσω. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Από την αποκριάτικη παρέα εδώ με την κυρία, το όνομά σας είτε? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Ναι. Η Μαργαρίτα και ο Πέτρος λοιπόν. Καλές απόκριες σε όλους τους τηλεθεατές του Ροδόπη τηλεόραση, έτσι? Ναι. Άντε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Όχι, όχι. Θέλετε? Όχι, όχι. Κάτι να προτείνετε για μένα? Δεν θέλετε. Ντρέπεστε. Δεν πειράζει. Κυρία εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ, εσείς. Διαλέγετε εδώ πέρα σε Αντώνια? Είμαι ξένη και βλέπω εδώ πέρα την αγορά. Ξενείστε? Ναι. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη, μένω στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ Θεσσαλονικιός είμαι. Συμπατριώτες λοιπόν, είδατε? Τι κάνει τηλεόραση, ενώνει τον κόσμο. Θέλετε αυτά εδώ τα σεντόνια για εσάς ή για πρίκα τίποτα? Για καμιά κόρη να παντρέψουμε? Τίποτε δεν έχουμε. Έχουμε εγγόνια. Ούτε κόρη για παντριά, ούτε τίποτα. Δεν έχετε δηλαδή? Παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν. Έχουμε και εγγονάκια. Κρίμα. Εμείς είχαμε γαμπρούς, σας προσφέρουμε πάντα. Ευχαριστώ. Κρίμα, δεν πειράζει. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Καλημέρα. Δεν μιλάμε. Τι μιλάτε? Τι δοκιμάζουμε εδώ? Για απόκριες. Για απόκριες. Στολές για απόκριες. Στολές για απόκριες. Τι στολή είναι αυτή? Για Ινδύ. Για Ινδύ. Για μένα ποιες στολές θα προτείνατε? Τι νομίζετε ότι είμαι ήδη καρναβάλι? Όχι, όχι. Όχι. Τώρα δεν είμαστε τίποτα. Τι νομίζετε ταιριάζει στο ύφος μου? Τι θέλω για μια ιδέα. Ρωτήσεις τι ερωτήσεις? Διάφορες, σχετικά εδώ με το παζάρι βγήκαμε σήμερα. Για να πούμε στολή για να ντυθούμε σε καρναβάλι. Τώρα την Πέμπτη δηλαδή. Ωραία, τότε θα ψάχνουμε να σας βρούμε, να σας πάρουμε. Βεβαίως, θα πάμε. Το θέλετε δηλαδή? Ναι. Πού θα είστε? Στο Αλάβαστρο. Στο Αλάβαστρο? Το παρ' που παίζει έντεχνη στην Κομωτινή. Ναι, ναι. Ακριβώς εκεί. Ναι. Ωραία, θα περάσουμε να σας δούμε τότε. Εντάξει, σας περιμένουμε. Με τι στολή θέλετε να έρθω εγώ? Ό,τι θέλεις, τι να σου πω. Ό,τι θέλω. Είσαι ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής? Ναι. Νομίζω είμαι καλύτερος από ότι είμαι έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μακάρι, και εγώ το εύχομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλά να περάσετε. Έγινε, γεια. Καλημέρα. Γεια σου, κάνετε? Σωτηριάδης, ναι. Και εγώ Σωτηριάδης είμαι, συναμωνόμαστε. Και εσύ Σωτηριάδης. Νιώσεστε? Νιώσετε. Είδατε σύμπτωση? Σας είδα και την άλλη φορά στο αυτό. Μια εκπομπή. Στην πλατεία? Ναι, το κάτω. Είδα τι λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακούω, τι θέλεις να σου πω. Μας έχετε δει την Παρασκευή το βράδυ? Ναι, την Παρασκευή το βράδυ, τι είδα εκεί που. Εδώ πέρα βλέπω ότι έχει ωραία πράγματα και διάφορα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Αυτό μου αρέσει σας. Έχει λεφτά. Τιμές? Όλοι παρακολουθούν εδώ και λεφτά δεν παίρνει κανένα, δεν τονίζει. Αυτά τα ρολόγια εδώ πέρα? Και αυτά πουλάνε όλα. Ό,τι θέλει μπορούμε να πάρουμε. Θέλω να μου πείτε το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο θα θέλετε να είστε πάλι νέος. Αυτό
Και ο άλλος πούλησε τη ζωή του, ας πούμε, για να γίνει νέος, αλλά δεν γίνεται. Ποιος άλλος? Σε ένα έργο που έχω δει. Ποιο είναι το έργο? Θυμάμαι τώρα εγώ. Θυμάστε? Λοιπόν. Θέλετε να είστε νέος για να κάνετε ό,τι δεν κάνετε μέχρι τώρα? Εγώ τα κάνω όλα. Θέλουμε να βγάλουμε αυτή την ατάκα. Όλα τα κάνω. Τα κάνετε όλα. Όλα, δεν έχω ανάγκη από αυτήν. Έχετε τίποτα άλλο δηλαδή? Ησυχία και λίγη δουλειά εννοείται. Η δουλειά είναι. Η δουλειά είναι. Ένας άλλος κύριος προηγουμένως μας είπε ότι θα ήθελε να γεννηθείτε μπέλης. Πρόβλημα δικό του. Να κάθεται και να έχει λεφτά. Για να το δούμε, το δώσω στο Χριστό. Σας τρομάξαμε λίγο. Από την τηλεόραση είμαστε. Από την τηλεόραση. Την τηλεόραση. Άντε, το Χριστό θα πάρω εγώ. Ωραία, τι να σας αφήσουμε εμείς. Ναι, να σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Θέλω. Μεγάλη τέτοια θέση. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Με ρωτήστε. Ποιος είναι ο σπουδαιότερος λόγος για τον οποίο θα θέλετε να είστε πάλι νέα? Α, να είμαι πάλι νέα. Και αυτή που είμαι, καλή είμαι. Έχω 24 χρονών θυγατέρα, είμαι μια χαρά. Μπράβο, μου τη χαίρεστε λοιπόν. Για την ηλικία μου είμαι εντάξει. Όχι. Δεν θέλετε πιο νέα να είστε, να κάνετε κάτι? Καλά είμαι. Τάζησα τα χρονάκια μου, εντάξει είμαι. Έχω και 24 χρονών θυγατέρα. Εγγονάκια, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Α, μπράβο, αυτή η δύο. Σας το ευχόμαστε λοιπόν. Λοιπόν, καλές αγορές να έχετε. Μα πολύ να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο. Καλημέρα. Το όνομά σας? Στράτος. Στράτος, είστε από Κομωτινή? Όχι, από Θεσσαλονίκη. Εσείς από Θεσσαλονίκη? Ναι, αλλά ζω στην Κρήτη. Ζω στην Κρήτη, ζούσα 15 χρόνια και τώρα ήρθα, έχω 2 μήνες. Μάλιστα. Στην Κρήτη, στην Κομωτινή. Και θέλετε να επισκεφτείτε το παζάρι εδώ στην Κομωτινή? Ναι, έρχομαι κάθε Τρίτη, είναι πάρα πολύ ωραίο, φτηνά πράγματα βρίσκει. Και σας δίνανε εσάς 1 δισεκατομμύριο. Ναι. Πράγμα σπάνιο νομίζω. Ναι. Και σας έλεγαν μετά από 48 ώρες να πεθάνετε. Ναι. Τι θα κάνετε, θα παίρνετε λεφτά? Όχι. Όχι. Φυσικά όχι. Τι θα κάνετε? Είναι γλυκιά, θέλουμε να ζήσουμε. Εννοείται, τα λεφτά δεν μπορούμε να στη χαλάσουμε. Μπράβο, τα λεφτά τελειώνουν τα κατά-κατά. Πάω στο καζίνο, θα παίξω, θα ευχαριστηθώ και τελειώσαμε μετά. Τι παράπονο θα θέλετε να βγάλετε από την τηλεόραση εδώ? Κάτι που δεν σας αρέσει εδώ στην Κομωτινή? Στη Θεσσαλονίκη ακόμα. Η πολυκοσμία στη Θεσσαλονίκη, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει. Και εδώ έχει πρόβλημα, μόνο στο κέντρο. Στο κέντρο και στην πόλη. Ναι, στην πόλη. Αλλά εμείς είμαστε καλά γιατί είμαστε στο καινούργιο το νοσοκομείο εδώ πάνω. Στο Μανώλιο? Όχι, όχι, στο άλλο που θα σας συνόπουμε. Α, στο καινούργιο. Ναι, στο καινούργιο το θεραπευτήριο που θα γίνει. Κοντά μένετε? Ναι, πάρα πολύ ωραία είμαστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ησυχία? Ησυχία, τα πάντα όλα, εντάξει, πολύ ωραία. Έχετε όλα δηλαδή? Όλα, όλα, όλα. Είστε αυτάρκης άτομο? Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε, την τηλεόραση είμαστε. Πού φοβάμαι. Μας βλέπετε? Ναι. Βλέπετε στην τηλεόραση? Ναι. Ήρθαμε σήμερα εδώ στο παζάρι να σας δούμε. Ο παππούς μαζεύει λεφτά για να παντρευτεί. Για να παντρευτεί? Βέβαια. Πολύ καλά θα κάνετε. Άμα θα βρείτε καμιά γύρα, εδώ είναι. Ποια είναι η τυχερή? Δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχει. Άμα θα βρείτε εσείς, στείλτε μας. Βρούμε μέσα την τηλεόραση να σας στείλουμε. Στείλτε μας, εδώ είμαστε εμείς. Το κουσό κουφέτη στο δόπι τηλεόραση, ένα δύο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Να κάνω και κάμια καλή δουλειά. Εγώ να ρωτήσω μια πορεία που έχω. Ναι. Αυτά εδώ πώς λέγονται? Κολοκύθια. Κολοκύθια είναι? Ναι. Γίνεται στον κόσμο να αγοράσει κολοκύθια? Βέβαια προτείνουμε, γιατί όχι. Τι καλό κάνουν? Τι καλό κάνουν τα κολοκύθια? Είναι δυνατόν να μην κάνει η τροφή? Όλα κάνουν καλά. Θέλω να μου πείτε, άμα ήσασταν κριτής σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς, με ποια κριτήρια θα κρίνετε την Μισελάς? Ο καθένας έχει τον γούστο του όμως. Οι άλλοι... Εσείς προσωπικά λέμε. Ξανθιά, μελαχρινή, το γούστο ο καθένας. Δεν μπορώ να κρίνω. Εσείς από ξανθιά και μελαχρινή ποια θα διαλέγατε? Το ίδιο είναι για μένα, δεν με πειράζει. Πειράζει. Μελαχρινή. Μελαχρινή, ε. Μελαχρινή. Μάλιστα. Από σώμα, χοντρή, ψηλή, χοντρή. Καρδιά μετράει. Χαρακτήρες μετράει, λέτε? Βέβαια, καρδιά, χαρακτήρα. Και εμφάνιση? Δεν πειράζει τόσο εμφάνιση. Η εμφάνιση είναι για τον έξω κόσμο, δηλαδή λέτε? Τώρα θα πω κάτι όμως. Δεν πρέπει να πάρει τηλεόραση. Έχει κάτι άλλο που... Α, εντάξει. Ένα λεπτό. Θα σας πω κάτι. Γιατί είναι αυτό εδώ πέρα? Ποιο? Για τα παράπονα μας, δεν είναι για τις ελαϊκές. Για παράπονα. Ναι, έχουμε παράπονα εμείς και εγώ είμαι παζαρτζής. Για πείτε μας λίγο. Καταλάβες. Εδώ πέρα εμείς με ένα παζάρ δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα. Αυτό μας το είπε και ένας άλλος κύριος προηγουμένως. Ναι, δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα γιατί. Υποφέρομαι. Τα πας να πληρώσεις τέβε κάθε μήνα 40 χιλάρικα. Ένα μέρος θα πληρώσεις 200 χιλάρικα.
Στη Ξάντη έχει 100 χιλιάρικα, Αλεξανδρόπολη 100 χιλιάρικα και μπορείς να βγάλεις πέρα. Δεν μπορείς, έχεις το αυτοκίνητο σου, έχεις το έξοδά σου με ένα παζάρ, θα πάρεις από εδώ 100 χιλιάρικα μέχρι να έρθει την άλλη εβδομάδα, θα σε φύγουν τα 100. Υποχρεωτικά είναι να, δεν μπορείς να πάρεις άλλο εμπόρεμα. Ένα κύριο μου είπε προηγουμένως ότι να γίνει ανταλλαγή μεταξύ της Ξάντης και της Κομωτινής. Θα σε εξηγήσω εγώ τώρα. Λίγο σύντομα να, μόνο. Ναι, να γίνει ανταλλαγή με τη Ξάντη, να πάμε να έρθουμε να συναντηθούμε μαζί. Το σωματείο σας. Το σωματείο μας. Έχουμε το σωματείο, να έρθουν και αυτοί και εμείς και Αλεξανδροπολίτες και από το ΦΕΡΕ που είναι όπου γίνεται παζάρι να πάμε να βγούμε. Δεν μας συμβαίνει με ένα παζάρι εμείς να βγούμε πέρα. Έχω 4 παιδιά εγώ, πώς θα βγω πέρα με ένα παζάρι. Θα πάρω από εδώ δηλαδή 100 χιλιάρια και αυτή την άλλη εβδομάδα θα περιμένω να πάρω και άλλα 100. Έχετε δίκιο. Καταλάβατε. Πρέπει αυτή την άκρη να τα βρείτε. Εσείς θα μας πείτε κάτι. Καταλάβατε. Πρέπει αυτό. Το παζάρι πώς το βλέπετε. Ε? Το παζάρι πώς το βλέπετε εσείς. Ωραίο, ωραίο είναι, ωραίο. Υπάρχει φτύνια. Ε? Υπάρχει φτύνια. Ε! Σχετικά. Σχετικά, σε μερικά υπάρχει, σε μερικά δεν υπάρχει. Καλά είναι, ωραία. Φτύνια έχει. Το βασικό θέμα σήμερα της εκπομπής μας είναι να μας πείτε το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο θέλετε να είστε πάλι νέα. Θέλω να είμαι πάντα νέα. Πολύ καλό αυτό, κύριε. Και κατά την ηλικία είμαι καλά. Δεν έχετε κανένα παράπονο την ηλικία σας. Ναι, ναι. Θέλετε να είστε πάλι νέα για να κάνετε κάτι συγκεκριμένο. Τι να κάνω. Τι. Ναι. Θέλω να είμαι πάντα νέα. Και ωραία και νέα. Νέα, ωραία και όμορφη πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Την τηλεόραση. Τηλεόραση, ποια είναι η τηλεόραση. Γεια σου Νικολάκη. Είμαστε εδώ στο παζάρι. Πουλάμε κρεμμυδιά, πουλάμε σκόρδα, πουλάμε φακές, φασόλια. Σήμερα το παζάρι είναι ωραίος καιρός. Ο καιρός βοήθησε. Βοήθησε ο καιρός πάρα πολύ. Νικολάκη, να σε ρωτήσω, ναι. Αυτά τα σκόρδα είναι ωραία τώρα. Πολύ ωραία. Πολύ θα πάρει ο κόσμος δηλαδή. Μπορεί να τα φάει, μπορεί να πάρει ένα σπίρι, μπορεί να πάρει τα πάντα. Έχουμε και αρπατζίκι που σπαίνουν τώρα τα κρεμμυδάκια τα φρέσκα που θα βγουν για το Πάσχα. Όλα τα πάντα. Καλύτερα σκόρδα ποιο τα έχει, Διόνι ή Ξυλαγανή. Σκόρδα είναι τη Διόνι. Διόνι. Έχει και Ξυλαγανή, αλλά τη Διόνι είναι τα καλύτερα. Αυτά προτείνει. Έγινε χάρηκα που σα είδα. Να είστε καλά. Καλά, γεια σα. Εσύ Τόγκα. Πες και εσύ κάτι. Τι να σου πω, για τα σκόρδα αυτά εδώ, τα προτείνει στον κόσμο να τα αγοράσει. Είναι καλά δηλαδή. Τα σκόρδα. Δεν θα πάθει τίποτα. Κοίταξε, τα σκόρδα, αν και πέρασε ο καιρό, αντέχουν ακόμη. Επειδή είναι ξέρει από ένα χωριό εδώ κάτω, Διόνι το χωριό. Διόνι λε ότι είναι καλύτερα. Ναι. Ξυλαγανή. Ξυλαγανή. Και τη Ξυλαγανή είναι πολύ καλά. Προτιμάζει Διόνι δηλαδή. Εγώ από εκεί είμαι, γι' αυτό προτιμώ τη Διόνι. Και αυτά φαίνει και στο παζάρι. Και αυτά φέρνουν στο παζάρι, ναι. Και τα κρεμμύδια εξίσου είναι πολύ καλά. Και τώρα είναι ο καιρός που βάζουν τα μικρά τα κρεμμυδάκια, τα οποία αυτά τα μικρά κρεμμυδάκια όταν τα σπείρεις θα βγει το ξερό το μεγάλο το κρεμμύδι το καλοκαίρι. Και μετά υπάρχουν εδώ και κάποιες άλλες ποικιλίες τα οποία είναι τα πράσινα, τα βάζουν τώρα για το Πάσχα για να... Ναι, βλέπω εδώ τα διάφορα που έχεις. Ναι, αυτά εδώ τα μεγάλα, λίγο πιο μεγάλα από τα άλλα και τα βάζουν αυτά για τώρα για το Πάσχα. Εδώ έχουμε και καλαμποκάλευρο, το οποίο το κάνουν οι Τούρκοι αυτό το τρώνε ως συνήθως. Το φτιάχνουν έτσι που λέγεται αυτό το κατσαμάκι, το καλαμποκέλευρο. Το τρώνε περισσότερο οι Τούρκοι το παίρνουν, καταλάβατε. Και κάτι τελευταίο Νικολάκη. Ναι. Οι τιμές είναι καλές. Ωραίες οι τιμές. Φθηνά. 150 φράγκα είναι το ξερό κρεμμύδι εκεί πέρα. 150 φράγκα. Το αρπαντζίκι έχει 4 εκατοστάρια το κιλό. Μπορεί να πάρει και να βγάλει άφθονο κρεμμύδι και ξερό και φρέσκο. Όλος ο κόσμος να έρθει. Το θείο μας εδώ, ο θείος εκεί, τον βοηθάμε. Είναι δικός μας άνθρωπος, βοηθάμε εδώ πέρα, καταλαβαίνετε τώρα. Χάρηκα καλά. Γεια σου. Να πάρεις το καλό. Γεια σου φίλε Γιώργο. Αυτή λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν και για σήμερα η εκπομπή και θα τη λέει ο άνθρωπος με τον Πέτρο Σωτηριάδη. Μια διαφορετική εκπομπή πιστεύουμε εδώ στο παζάρι της Κομωτινής. Να ευχηθούμε σε όλους καλά να περνάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, πάντα μέσα από την ίδια συχνότητα της Ροδόπη τηλεόραση. Καλά να περνάτε όλοι.